Ο Ερντογάν επανήλθε στι ευθείε απειλέ κατά τη Ελλάδα. Δεν έχουν τέλο οι προκλήσει του ρετζέπτα γι Περντογάν καθώ και Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι με νέε εμπριστικέ δηλώσει δυναμητίζουν την ένταση με την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από σιωπή ημερών ο Ερντογάν επανήλθε στι ευθείε απειλέ κατά τη Ελλάδα. Ο Σουλτάνο απειλήσε Θεό στην Ελλάδα, λέγοντα ότι αν η Αθήνα καθίσει φρόνημα, η Άγκυρα δεν θα τη χτυπήσει με πυράβλου. Δεν είχαμε εμεί πύραυλο και τώρα που φτιάξαμε το δικό μα, οι Έλληνε πανικοβλήθηκαν, είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση, και συνέχισε. Οι εφημερίδε γράφουν πρωτοσέλιδα. Κοιμάστε και ο Τούρκο από εκεί στέλνει τάιφων από τη Σμύρνη. Μάλιστα, ο Τούρκο πρόεδρο έσπευσε να τονίσει ότι ο πύραυλο έχει εμβέλεια 510 χιλιόμετρα, υπογραμμίζοντα ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να την αυξήσουμε στα 1000 χιλιόμετρα, δήλωσε ο ίδιο και συμπλήρωσε. Ηρεμήστε, συμπεριφερθείτε καλά. Δεν έχουμε καμία σχέση εμεί με την Αθήνα. Δεν αγγίζουμε αυτού που δεν μα αγγίζουν, επεσήμανε. Λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπο τη Τουρκική Προεδρία, Ιμπραήμ Καλίν, εκτόξευσε πολεμικέ ιαχές, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο εκπρόσωπος της Τουρκικής Προεδρίας μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV και στην ερώτηση: Υπάρχουν φήμες ότι τα χωρικά υδατά θα επεκταθούν στα 12 μίλια στο νησί τη Κρήτη. Ποια θα είναι η απάντηση της Τουρκίας εάν συμβεί αυτό, ο Καλίν απάντησε: Όχι στα 12 μίλια, αλλά ακόμη και στα 6, 7, 8, 9 μίλια να γίνει η επέκταση, δεν είναι δυνατόν να το δεχθούμε αυτό. Αποκλείεται. Αυτό θα έχει βαριέ συνέπειε και για την Ελλάδα. Περιμένουμε να μην προσφύγουν σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Αν κάνουν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν πρόκειται να το αφήσουμε ποτέ αναπάντητο, τόνισε. Ο Καλλίν υποστήριξε ότι αν γίνει μια επέκταση στην Κρήτη στα 12 μίλια, αυτό σημαίνει ότι ένα τουρκικό πλοίο ή ένα ξένο πλοίο που φεύγει από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Μαρμαρά ή το Αιγαίο από τη δική μα πλευρά, θα φτάνει στη Μεσόγειο θάλασσα μόνο περνώντα μέσα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αντιβαίνει επίση στο διεθνέ ναυτικό δίκαιο. Δεν συνάδει με τι σχέσει γειτονία. Η αιμονή του Ρετζέπτα του Περτογάν με την Ελλάδα πάντω σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τι κάλπε που θα στηθούν στην γειτονική χώρα εντό του 2023, καθώ ο Τούρκο πρόεδρο βλέπει να χάνει έδαφο απέναντι στου πολιτικού αντιπάλου του. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμά ότι οι πολεμικέ ιαχέ και οι εμπριστικέ δηλώσει κατά τη Ελλάδα μπορεί να του δώσουν μια όθηση ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά τη δημοφιλία του και να ξαναπάρει κεφάλι στι δημοσκοπήσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.